Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, και καλώς ήρθατε σε άλλη μια εκδήλωση του προγράμματος συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών. Το θέμα της σημερινής συνάντησης είναι οι κακοήθειες και συγκεκριμένα ο καρκίνος του πνεύμονα. Ο καρκίνος του πνεύμονα εξακολουθεί και είναι δυστυχώς ο συχνότερος καρκίνος στους ανθρώπους, τουλάχιστον σε αυτό που λέγαμε δυτικό κόσμο, και που εξακολουθεί και έχει την μεγαλύτερη θνησιμότητα. Και αυτό παρά τις τεράστιες προόδους που έχουν παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια όσον αφορά και τον περιορισμό του καπνίσματος και τη χημειοθεραπεία και τις χειρουργικές επεμβάσεις. Το ανησυχητικό είναι ότι ενώ στους άνδρες υπάρχει μια σταθεροποίηση και μείωση τελευταία 20 ετία του αριθμού των ασθενών, στις γυναίκες δυστυχώς δεν το βλέπουμε αυτό το πράγμα και είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να μας απασχολήσει. Έχουμε την μεγάλη χαρά και τιμή την σημερινή εκδήλωση να τη διευθύνει ο καθηγητής ο κ. Κώστας Συρίγος με το επιτελείο του, που θα κάνει το συντονισμό και θα μας μιλήσει και για τα νεότερα χημειοθεραπευτικά σχήματα που έχουμε για τον καρκίνο του πνεύμονα. Να παρακαλέσω τον καθηγητή να έρθει, να παρουσιάσει και τους συνεργάτες του. Συνέχεια είναι η κυρία Τσαγκούλη, που θα μιλήσει για την αντιμετώπιση από την πλευρά του πνευμονολόγου, και ο κύριος Φεξιάν, που είναι θωρακοχειρουργός και θα μας μιλήσει για τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές της θωρακοχειρουργικής στην αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμονα. Να παρακαλέσω τον κύριο Συρίγο. Καλησπέρα σας. Ο καρκίνος του πνεύμονα είναι πάντα ένα επίκαιρο θέμα, δυστυχώς, διότι αποτελεί μία ενδημική νόσο παγκοσμίως, όχι μόνο στο δυτικό πολιτισμό. Μία νόσο με επιδημιολογία που, όπως είπε και ο καθηγητής ο κύριος Λιάπης, δυστυχώς δεν είναι ευχάριστη, συνεχίζει να αυξάνει. Έχει όμως πλέον πάρα πολλών ειδών θεραπείες. Στο σημερινό σεμινάριο θα κάνουμε μια συνολική, γρήγορη και περιστατωμένη ανασκόπηση του καρκίνου του πνεύμονα. Η κυρία Τσαγκούλη, η οποία είναι πνευμονολόγος, επιστημονικός συνεργάτης της Ιατρικής Σχολής Αθηνών, θα μιλήσει για το πώς φτάνουμε στη διάγνωση από την πλευρά του πνευμονολόγου. Και ο κύριος Τουφεξιάν, ο οποίος είναι διευθυντής θωρακοχειρουργικής κλινικής στο Ιατρικό Κέντρο Αθηνών, θα μιλήσει για την χειρουργική αντιμετώπιση. Τέλος, θα πω και εγώ δύο λόγια μετά για τη θεραπεία. Θα παρακαλούσα την κυρία Τσαγκούλη να έρθει για να μας πει πώς ξεκινάει από το πρώτο σύμπτωμα μέχρι να τεθεί η διάγνωση και ποιος είναι ο ρόλος του πνευμονολόγου σε αυτό. Καλησπέρα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω με τη σειρά μου τον καθηγητή, τον κύριο Λιάπη, για την τιμητική πρόσκληση να συζητήσουμε σήμερα για το ρόλο του πνευμονολόγου στον καρκίνο του πνεύμονα. Εκτός από αυτά που είπε ο καθηγητής πριν, ο πνευμονολόγος παίζει πολύ σημαντικό ρόλο αρχικά στην προσυμπτωματική διάγνωση του καρκίνου, στο screening. Στη συνέχεια στη διάγνωση, στη σωστή σταδιοποίηση, στην προετοιμασία του ασθενή για χειρουργείο και τέλος στην παρηγορητική θεραπεία. Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία εξέταση που να είναι επιστοποιημένη ως κατάλληλη για το screening του καρκίνου του πνεύμονα. Η μεγάλη συζήτηση γίνεται τα τελευταία 10 χρόνια για τη χρήση της low-dose CT, όπως μας είπε πολύ ωραία σε μια προηγούμενη ομιλία ο κ. Μποντόζογλου. Όμως ο κύριος διαχειριστής του ανθρώπου που θα λάβει μέρος στο πρόγραμμα screening είναι ο πνευμονολόγος. Θα πρέπει να επιλέξει τα κατάλληλα άτομα, τα οποία πληρούν τα κριτήρια για να μπουν στο προσυμπτωματικό έλεγχο, και στη συνέχεια να είναι ικανός να διαχειριστεί τυχόν ευρήματα της low-dose εξωτερικής τομογραφίας του θώρακος. Θα πρέπει να ξέρει, αναλόγως στα εύρημα, ποια ειδικότητα να καλέσει και με ποια να συνεργαστεί, έτσι ώστε να γίνει η διάγνωση της νόσου σε αρχικό στάδιο, ώστε να μπορέσει να χειρουργηθεί και να ιαθεί, ή να μειώσει τις πιθανότητες false positive αποτελεσμάτων. Η διάγνωση θα γίνει με την ιστολογική εξέταση. Η βροχοσκόπηση είναι η διαδικασία κατά την οποία ο γιατρός εξετάζει τους μεγάλους αερογούς του ασθενούς με σκοπό να βρει το παθολογικό εύρημα και να λάβει βιοψία. Είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με την εικόνα αυτή
του ενδοσκόπου μπροστά στις οθόνες που επισκοπεί το τραχειοβροχικό δέντρο. Δύο είναι οι τύποι των βροχοσκοπίων, το εύκαμπτο και το άκαμπτο, και εδώ είναι οι εικόνες και των δύο τύπων βροχοσκοπίων. Η βροχοσκόπηση έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια και έτσι από την απλή βροχοσκόπηση με λήψη δειγμάτων με την DNA έχουμε προχωρήσει στο EBUS, δηλαδή τη χρήση του ενδοβροχικού υπερήχου, στην electromagnetic navigation και στη virtual βροχοσκόπηση. Ο σκοπός της βροχοσκόπησης δεν είναι μόνο να μας βάλει διάγνωση αν ο ασθενής μας πάσχει από μικροκυταρικό ή μη μικροκυταρικό καρκινοπνεύμονα και από ποιον υπότυπο, αλλά να λάβει κατάλληλο δείγμα έτσι ώστε να μπορέσει να σταλεί και να ελεγχθεί ο μοριακός τύπος του αδενοκαρκινώματος, που βλέπουμε ότι είναι όλες αυτές οι μεταλλάξεις και όπως η επιστήμη και η μοριακή βιολογία εξελίσσεται, μπορεί να είναι ακόμη περισσότερες. Τα αποτελέσματα αυτά θα βοηθήσουν τους ογκολόγους να λάβουν την κατάλληλη απόφαση για τη θεραπευτική αντιμετώπιση του ασθενούς και να πάρει την πιο εξατομικευμένη και κατάλληλη θεραπεία για αυτόν. Ο ενδοβροχικός υπέρηχος είναι το gold standard τις ημέρες μας για τη βροχοσκόπηση, έτσι ώστε να τεθεί η διάγνωση και η σταδιοποίηση. Βλέπουμε στην κάτω εικόνα τον ενδοβροχικό υπέρηχο που είναι ενσωματωμένο στο βροχοσκόπιο και την εμβελώνει τη λεπτή που θα πάρει διοψίες, και δεν θα μας δώσει θέση μόνο τη διάγνωση, αλλά θα γίνει κανονική σταδιοποίηση, παίρνοντας δείγματα από όλους τους νευρογένους του νοσοθωρακίου. Βλέπουμε εδώ σχηματικά τη βοήθεια του ενδοβροχικού υπέρηχου, που μας δείχνει το λεμφαδένα ή τη βλάβη που είναι ύποπτη και πώς η βελόνα μπαίνει στοχευμένα και λαμβάνει υλικό. Σε όλους τους σταθμούς του μεσοθωρακίου που υπάρχουν λεμφαδένες ύποπτοι, μπορούμε να πάρουμε δείγματα με τον ενδοβροχικό υπέρηχο. Στο 2, στο 4, στο 5 και στο 6 που είναι μεταξύ των μεγάλων αγγείων και στους 7 και 8 που είναι υποτροπιδικά. Ανεξαρτήτως των εγκλημάτων του PET, το gold standard σήμερα είναι να παίρνουμε βιοψίες από όλους τους σταθμούς των λεμφαδένων, έτσι ώστε να γίνει σωστή σταδιοποίηση, προκειμένου να οδηγηθεί ο ασθενής μας με ασφάλεια στο χειρουργείο. Εξέλιξη της απλής βροχοσκόπησης και της EBUS είναι η electromagnetic navigation βροχόσκοπη. Με τη χρήση του συγκεκριμένου μηχανήματος, στην ουσία πρέπει να το σκεφτούμε ότι είναι σαν να έχουμε ένα GPS στο βροχοσκοπιό μας, για το οποίο μας καθοδηγεί να βρούμε την βλάβη για να λάβουμε βιοψίες. Με το navigation βροχόσκοπη και το virtual που θα δούμε πιο μετά, μπορούμε να λάβουμε δείγματα και από περιφερικούς όζους, οι οποίοι όμως πρέπει να έρχονται σε επαφή με κάποιο τμηματικό βρόγχο. Σε αυτή τη μεταανάλυση του CHEST το 2012 βλέπουμε ότι όντως έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα χρησιμοποιώντας τη virtual βροχόσκοπη με τη βοήθεια της αξονικής τομογραφίας και με την οποία λαμβάνουμε ιστολογικό δείγμα από περιφερικούς όζους. Έγινε μια σύγκριση μεταξύ των εξετάσεων που χρησιμοποιούμε προεγχειρητικά, δηλαδή της αξονικής τομογραφίας του PET και της EBUS στην DNA. Η EBUS στην DNA βροχοσκόπηση είναι αυτή που έχει 0 false positive αποτελέσματα και έχουμε πολύ καλά αποτελέσματα στη σταδιοποίηση του νοσοθωρακίου. Μια άλλη χρήση της βροχοσκόπησης είναι να μπορέσουμε να βάλουμε διάγνωση σε προκαρκινοματώδεις καταστάσεις του βροχικού επιθυλίου. Χρησιμοποιείται η μέθοδος της αυτοφθορισμού, κατά τον οποίο εγχύεται ενδοφλεβίως το κατάλληλο σκιαστικό σκεύασμα και επειδή με άλλο μήκος κύματος φωτός μέσω του βροχοσκοπίου πέφτει πάνω στο βροχικό βλενογόνο και φθορίζει διαφορετικά ο βλενογόνος. Βλέπουμε λοιπόν στην εικόνα Α μία απλή βροχοσκόπηση πώς βλέπουμε το βλενογόνο, ο οποίος όμως κρύβει, όπως φαίνεται στην εικόνα Β, προκαρκινοματώδεις καταστάσεις. Εκτός όμως από τη διάγνωση και τη σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου, η βροχοσκόπηση χρησιμοποιείται πολύ στην διάνοιξη των βρόχων και στην παρηγορητική και στη θεραπεία συμπτωμάτων του ασθενή από τον καρκίνο. Σε αυτή τη διαφάνεια βλέπουμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε με το ηλεκτροκαυτηριασμό, το λέιζερ, το έργο πλάσμα και τα υπόλοιπα και την κρυοθεραπεία, τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα κάθε μιας εξέτασης, καθώς επίσης και την αποτελεσματικότητά της. Θα ήθελα να εστιάσουμε στο γεγονός ότι σε όλες τις τοπικές θεραπείες έχουμε ένα ποσοστό πάνω από 80%, στις οποίες μπορούμε να ανακουφίσουμε τον ασθενή, τόσο στη διάνοιξη του βρόχου και εξασφαλίζοντας τη βατότητά του, που θα μας οδηγήσει σε λιγότερες λοιμώξεις, λιγότερες μεταποφρακτικές πνευμονίες,
όσο και σε θεραπεία συμπτωμάτων όπως η αιμόπτυση ή ο βήχας και η δύσπνοια. Ένας άλλος τρόπος διάνοιξης μέσω της βροχοσκόπησης είναι με την τοποθέτηση stent, όταν υπάρχει πίεση εκ των έξω του τραχιοβροχικού δέντρου. Υπάρχουν δύο τύποι stent, το μεταλλικό και το σιλικόνης, και διαφορετικά μεγέθη και διαφορετικά σχήματα των διαφόρων stent. Ο έμπειρος επεμβατικός πνευμονολόγος μπορεί να, μετά από μια απλή βροχοσκόπηση, να κρίνει ποιο είναι το κατάλληλο stent που θα βοηθήσει τον ασθενή μας. Μια άλλη επεμβατική μέθοδος που μπορεί να χρησιμοποιήσει ένας πνευμονολόγος είναι η θωρακοσκόπηση, αλλιώς medical θωρακόσκοπη. Βλέπουμε πάνω το θωρακοσκόπιο και κάτω ο τρόπος που χρησιμοποιείται, που εισάγεται μεταξύ των δύο πλευρών και μπορούμε να επισκοπήσουμε την υπερακοτική κοιλότητα και να προβούμε στις αντίστοιχες πράξεις. Υπάρχει debate μεταξύ πνευμονολόγων και θωρακοχειρουργών για το ποια είναι η κατάλληλη εξέταση, η θωρακοσκόπηση ή η VATS. Πιστεύω βέβαια ότι είναι ξεκάθαρες οι ενδείξεις. Τη μεσοθωρακοσκόπηση είναι καθαρά όταν υπάρχει μια υπεζοκοτική συλλογή που δεν μπορούμε να βγάλουμε διάγνωση σε τι οφείλεται. Στη σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμονα, ακόμη πιο σημαντικό είναι στη σταδιοποίηση του κακόηθους μεσοθυλιώματος του υπεζοκότα. Και μια θεραπευτική προσέγγιση πλευρόδεσης χρησιμοποιώντας το TALC. Πιστεύω ότι ο κύριος Τουφεξάν στη συνέχεια θα μας αναλύσει με λεπτομέρειες τη VATS, οπότε δεν θα επεκταθώ. Θέλω μόνο να τονίσω ότι η VATS είναι πιο κατάλληλη εξέταση και πράξη και για τη θεραπεία διαφόρων καταστάσεων του πνεύμονα, το ασθενή με πνευμονολογική πάθηση. Επίσης, κάποιες βασικές διαφορές είναι ότι στη medical θωρακόσκοπη υπεύθυνος είναι ο πνευματικός πνευμονολόγος, ενώ στη VATS ο θωρακοχειρουργός. Η medical θωρακόσκοπη γίνεται στο ενδοσκοπικό εργαστήριο με τοπική αναισθησία και λίγη μέθη, δεν χρειάζεται διασωλήνωση ασθενής και δεν χρειάζεται και νοσηλεία. Ενώ αντίστοιχα η VATS έχει άλλα κριτήρια που θα μας τα αναλύσει ο κύριος Τουφεξάν στη συνέχεια. Βάλαμε τη διάγνωση στο πνευμονολόγο, κάναμε τη σωστή σταδιοποίηση. Θα τον στείλουμε τον ασθενή αν μπορεί να χειρουργηθεί κατευθείαν χειρουργείο. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας ασθενής με καρκίνο του πνεύμονα συνήθως πάσχει και από αναπνευστικές παθήσεις. Συνήθως χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια. Και ως καπνιστής τις περισσότερες φορές συνυπάρχουν και άλλες νόσοι. Θα πρέπει λοιπόν οπωσδήποτε να γίνει ένας λειτουργικός έλεγχος του αναπνευστικού με απλή βροχοσκόπηση και σπυρομέτρηση και διάχυση στη συνέχεια και αν τα αποτελέσματα είναι καλά, με πάνω από το 60% των προβλεπόμενων τιμών, να οδηγηθεί ο ασθενής με ασφάλεια στο χειρουργείο. Τι κάνουμε όμως όταν δεν είναι καλά αυτά τα αποτελέσματα? Μετά λοιπόν την απλή σπυρομέτρηση και διάχυση, ζητάμε σπυρογράφημα ερισμού αιμάτωσης. Και αν τα αποτελέσματα είναι ανεκτά, οδηγεί το ασθενή στο χειρουργείο. Αν όχι, θα πρέπει να προχωρήσουμε σε εργοσπυρομετρία. Ο ρόλος του πνευμονολόγου, πέρα από το να κάνει τα βασικά βήματα τα οποία έχει θεσπίσει η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία, είναι να βοηθήσει τον ασθενή όταν είναι σε όρια που μπορούν να βελτιωθούν, με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή, είτε με εισπνεώμενα είτε με χάπια από το στόμα και αναπνευστική φυσικοθεραπεία, να αυξήσει το ζωτικό του όγκο και τις αναπνευστικές του εφεδρείς, έτσι ώστε στη συνέχεια να μπορέσει να οδηγηθεί στο χειρουργείο με ασφάλεια. Εκτός από όλα αυτά, πού αλλού μπορεί να βοηθήσει ο πνευμονολόγος τον ασθενή με καρκίνο πνεύμονα? Οπωσδήποτε σε ένα πρόγραμμα διακοπής καπνίσματος να τον εντάξει. Θα μου πείτε, έχει νόημα αφού νόσησε ο ασθενής από καρκίνο? Φυσικά και έχει νόημα. Γιατί με τη διακοπή καπνίσματος ο ασθενής θα νοσήσει λιγότερες φορές από λοιμόξεις αναπνευστικού, δεν θα έχει εξάσεις στις χωρώνες αποτρεπτικής πνευμονοπάθειας. Και έχει φανεί από μελέτες ότι όταν ο ασθενής διακόπτει το κάπνισμα, έχει καλύτερη ανταπόκριση στις νέες θεραπείες, στα TKIs ή και στην ανοσοθεραπεία. Δεν πρέπει ποτέ να ξεχνάμε τη συνοσηρότητα. Όπως είπα και προηγουμένως, ένας ασθενής με καρκίνο πνεύμονα, που συνήθως είναι καπνιστής, πάσχει και από καρδιολογικά νοσήματα και από αγγειακά νοσήματα. Έτσι, θα πρέπει να είμαστε alert, έτσι να μπορέσουμε να διαγνώσουμε κάποιο νόσημα που μπορεί να βρίσκεται σε έξαση και να τον βοηθήσουμε δίνοντάς του την κατάλληλη αγωγή. Επίσης, ο πνευμονολόγος πρέπει να είναι ενήμερος για τις νέες θεραπείες και τις επιπλοκές που μπορεί να έχουν όσον αφορά το αναπνευστικό σύστημα. Τόσο τα TKIs όσο και η ανοσοθεραπεία προκαλούν πάρα πολύ συχνά πνευμονίτιδες που δυσκολεύουν την ζωή του ασθενή, την ποιότητα ζωής του και το έργο του ογκολόγου. Επίσης, πέρα από τις θεραπείες,
Ο ίδιος ο όγκος έχει επιπλοκές όσον αφορά το αναπνευστικό. Πρέπει να είμαστε ευαισθητοποιημένοι, να διαγνώσουμε εγκαίρως ένα σύνδρομο ανοχικής φλέβας, μια κυψελιδική αιμορραγία, μια λεμφαγιακή διασπορά ή κάποια ευκαιριακή λίμωξη. Παίρνοντας την κατάλληλη αγωγή, ο ασθενής βελτιώνεται και μπορεί να ακολουθήσει το πρόγραμμα αντιμετώπισης της κακοήθειάς του που έχει ορίσει ο ογκολόγος. Δυστυχώς θα φτάσουμε κάποτε και στο τέλος, που πρέπει ο πνευμονολόγος να μπορεί να βοηθήσει τον ασθενή στο end of life stage, χορηγώντας τις κατάλληλες αγωγές, να τον βελτιώσει όσον αφορά τη δύσπνοιά του, το βήχα ή οποιοδήποτε σύμπτωμα τον απασχολεί. Ο καρκίνος του πνεύμων είναι ένας κακός καρκίνος και ο ασθενής υποφέρει από πολλά συμπαραμαρτούντα. Θα πρέπει να γίνει ένα multidisciplinary approach στην θεραπευτική του αντιμετώπιση, τόσο από τον ογκολόγο, όσο από τον πνευμονολόγο, τον θωρακοχειρουργό, τον ακτινοθεραπευτή, τον ακτινολόγο και τον παθολογονατόμο. Η καλή συνεργασία μας δίνει τα καλύτερα αποτελέσματα για τον ασθενή μας. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Καλησπέρα και από μένα. Ευχαριστώ τον κύριο Λιάπη, τον καθηγητή κύριο Λιάπη, για την πρόσκληση και τον καθηγητή κύριο Συρίγο για τον πρόλογο. Το θέμα της σημερινής μας ομιλίας είναι η χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του πνεύμωνα και ειδικά οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που εφαρμόζονται πλέον ως σταθερή πρακτική τις τελευταίες 2 δεκαετίες. Αφού η κυρία Τσαγκούλη μας είπε πολύ ωραία για την διάγνωση, για την σταδιοποίηση του καρκίνου του πνεύμωνα και για τις λειτουργικές δοκιμασίες πνεύμωνος για να δούμε αν ένας ασθενής είναι εκλόγινος για χειρουργική επέμβαση, το επόμενο βήμα είναι να αποφασίσουμε και να προχωρήσουμε στην χειρουργική θεραπεία. Κάποια εισαγωγικά σχόλια τα οποία τα έχουμε ήδη πει. Δεύτερο σε συχνότητα είναι ο καρκίνος του πνεύμωνα και στους άντρες και στους γυναίκες, αλλά είναι με μεγάλη διαφορά ο πιο θανατηφόρος. Ο πρώιμος καρκίνος του πνεύμωνα, τα στάδια 1 και 2 δηλαδή, αποτελούν περίπου το 20% των νέων διαγνώσεων και για τους ασθενείς αυτούς η χειρουργική θεραπεία παραμένει η προσέγγιση που έχει τα καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα όσον αφορά την επιβίωσή τους. Στην περίπτωση που οι ασθενείς δεν μπορούν ή δεν θέλουν να χειρουργηθούν, η στεροτακτική ακτινοθεραπεία για τους πρώιμους όζους του πνεύμωνα προσφέρει ικανοποιητικά αποτελέσματα. Είναι μια αυστηρά τοπική θεραπεία. Τα τελευταία χρόνια υπάρχει μια προσπάθεια αλλαγής παραδείγματος για την εισαγωγική ανοσοθεραπεία με ή χωρίς χημειοθεραπεία για τους ασθενείς με στάδιο 2 καρκίνο του πνεύμωνα. Ποια όμως είναι η λογική της χειρουργικής θεραπείας, γιατί χειρουργούμε τον καρκίνο του πνεύμωνα? Είναι τρία τα σημεία που πρέπει να δώσουμε σημαντική έμφαση και αυτά είναι η αφαίρεση μίας βλάβης εντός υγιούσης του, δηλαδή τα χειρουργικά μας όρια να είναι αρνητικά, η αφαίρεση των παροχετευτικών λεμφαγιακών δικτύων που παροχετεύουν την βλάβη αυτή και γι' αυτό μιλάμε πάντα για ανατομικές εκτομές, είτε αυτές είναι τμηματεκτομές, είτε λοβεκτομές, είτε παραπάνω. Και τέλος, αλλά πολύ σημαντικό, η αφαίρεση του συνόλου των λεμφαδένων που παροχετεύουν το ανατομικό τμήμα μέσα στο οποίο βρίσκεται ο καρκίνος του πνεύμωνα, ο λεγόμενος λεμφαδενικός καθαρισμός. Και τα τρία αυτά μαζί μας δείχνουν ότι η χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του πνεύμωνα δεν είναι μια τοπική θεραπεία, είναι μια τοποπεριοχική θεραπεία. Και αυτό τη διαφοροποιεί σημαντικά από την στεροτακτική ακτινοθεραπεία, η οποία είναι μια αυστηρά τοπική θεραπεία. Ο λόγος που χειρουργούμε φαίνεται και από τα αποτελέσματα. Αναδρομικά, όλες οι μελέτες έχουν δείξει ότι οι ασθενείς στάδιο 1 και 2 που χειρουργούνται, μακροπρόθεσμα έχουν αυτές τις επιβιώσεις που βλέπουμε, οι οποίες ξεκινάνε από 90% για το πολύ πρώιμο στάδιο 1 καρκίνο του πνεύμωνα, φτάνουν μέχρι περίπου το 50-55% για τους ασθενείς με στάδιο 2β. Όσον αφορά τη σταδιοποίηση, αυτή αλλάζει κάθε 6-8 χρόνια. Η τελευταία έκδοση της σταδιοποίησης είναι αυτή που βλέπετε εδώ και τα στάδια 1 και 2 είναι ο χειρουργήσιμος καρκίνος του πνεύμωνα και αυτό καλούνται και πρώιμα στάδια του καρκίνου του πνεύμωνα. Κατευθυντήριες οδηγίες μας λένε ακριβώς αυτό, ότι για το στάδιο 1 μπορούμε κατευθείαν να προχωρήσουμε σε χειρουργική εκτομή, όπως συμβαίνει και για το στάδιο 2. Η διαφορά είναι ότι από το στάδιο 1β και πάνω μέχρι και το στάδιο 3α επιβάλλεται πάντα πριν τη χειρουργική εξαίρεση να γίνεται παθολογική σταδιοποίηση του μεσοθωρακίου
με τον διαβροχικό υπέρηχο, το λεγόμενο έμπους, όπως πολύ σωστά μας είπε προηγουμένως η κυρία Τσαγκούλη. Όταν χειρουργούμε τους ασθενείς με καρκίνο του πνεύμωνα, πάντα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας το αποτέλεσμα της χειρουργικής επέμβασης στη φυσιολογία του ασθενούς. Και τα προβλήματα οφείλονται στην αφαίρεση του πνευμονικού παρενχύματος, στις προϋπάρχουσες συνοσηρότητες και στις καρδιακιακές επιδράσεις και της χειρουργικής επέμβασης και του χειρουργικού στρες, αλλά και της αφαίρεσης του πνευμονικού παρενχύματος. Αυτές οι επιδράσεις όλες είναι μη τροποποιήσιμες, πέρα από την εφαρμογή των σύγχρονων τεχνικών περιεγχειρητικής φροντίδας. Αυτά όμως που είναι τροποποιήσιμα είναι το χειρουργικό τραύμα και το συνεπακόλουθο χειρουργικό στρες και ο μετεγχειρητικός πόνος, καθώς και η διαταραχή της αρχιτεκτονικής του θωρακικού τυχώματος που προκαλείται με την κλασική, την παραδοσιακή θωρακοτομή που ξέρουμε. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, έχουμε την εισαγωγή των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών για την αφαίρεση για τη χειρουργική θεραπεία του καρκίνου του πνεύμωνα. Ως ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές ορίζουμε τις ανατομικές χειρουργικές εκτομές του πνεύμωνα χωρίς θωρακοτομή. Όλη η χειρουργική επέμβαση πραγματοποιείται διαμέσω οπών και το πολύ σημαντικό είναι υπάρχει απουσία διαστολής του μεσοπλευρίου διαστήματος. Όλο το χειρουργείο πραγματοποιείται διαμέσου της ενδοσκοπικής εικόνας και ανάλογα με τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται έχουμε και τις διάφορες παραλλαγές των ελάχιστων επεμβατικών τεχνικών, όπως είναι η θωρακοσκόπηση και όπως είναι και η ρομποτική τεχνική. Η εξέλιξη των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών έχει ξεκινήσει από τη δεκαετία του 1990, ακολουθώντας την αντίστοιχη εξέλιξη που υπήρχε και στην γενική χειρουργική. Η πρώτη θωρακοσκοπική λοβεκτομή πραγματοποιήθηκε το 1993, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 2000 έχουμε την εισαγωγή της ρομποτικής θωρακοχειρουργικής με την πραγματοποίηση ρομποτικών λοβεκτομών. Τέλη δεκαετίας 2000 έχουμε την εισαγωγή της χειρουργικής μέσω μίας οπής, τη λεγόμενη Uniportal θωρακοχειρουργική. Και στη συνέχεια η θωρακοσκοπική λοβεκτομή πλέον καθιερώνεται ως η χρυσή σταθερά για την αντιμετώπιση του σταδίου 1 καρκίνου του πνεύμωνα. Πλέον στα περισσότερα κέντρα, τα διεθνή κέντρα αναφοράς θωρακοχειρουργικής, δεν νοείται στάδιο 1 να χειρουργείται με ανοιχτή χειρουργική επέμβαση. Είναι πολύ σπάνιες πλέον οι επεμβάσεις για τα αρχικά στάδια, πάντα μιλούμε έτσι. Στη συνέχεια, όσο εξελίχθηκαν και οι ρομποτικές τεχνικές, πλέον καθιερώθηκαν ως ισοδύναμες με τις αντίστοιχες θωρακοσκοπικές τεχνικές. Πότε ενδείκνυνται τώρα οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμωνα, κυρίως για περιφερικές βλάβες, όζους ή όγκους, αν πρόκειται για πάνω από 3 εκατοστά βλάβες, που περιβάλλονται από υγιές πνευμονικό παρένχυμα. Δεν έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία αν μια βλάβη είναι 1 εκατοστό ή αν είναι 4 ή 5 εκατοστά, αρκεί να περιβάλλεται από πνευμονικό παρένχυμα, το οποίο ουσιαστικά αφαιρείται εξ ολοκλήρου με την πραγματοποίηση είτε λοβεκτομής είτε τμηματεκτομής για τις μικρότερες αλλοιώσεις. Στις απόλυτες αντενδείξεις για την εφαρμογή ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών έχουμε τις εκτεταμένες συμφύσεις, εκτεταμένες και στέρεες συμφύσεις, οι οποίες δεν μπορούν να κινητοποιηθούν με ασφάλεια ενδοσκοπικά, καθώς και την αδυναμία αερισμού ενός πνεύμονος, διότι κατά τη διάρκεια του χειρουργείου ο πνεύμονας τον οποίο χειρουργούμε πρέπει να είναι ξεφούσκωτος. Αν αυτό ο ασθενής δεν μπορεί να το αντέξει ή αν ο αναισθησιολόγος δεν μπορεί να το επιτύχει, τότε δεν μπορούμε να πραγματοποιήσουμε ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές και θα καταφύγουμε στην κλασική θωρακοτομή. Σχετικές αντενδείξεις για την πραγματοποίηση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών είναι οι κεντρικοί όγκοι που πιθανώς έρχονται σε επαφή ή διηθούν δομές της πύλης ή του μέσου θωρακίου, όγκοι που διηθούν το θωρακικό τείχωμα, η εκτεταμένη λεμφαδενοπάθεια της πνευμονικής πύλης και η προηγηθής ακτινοθεραπεία. Τονίζω, είναι σχετικές αντενδείξεις και εξαρτάται από την χειρουργική πείρα που έχει συσσωρεύσει ο κάθε θωρακοχειρουργός και τι θεωρεί ασφαλές ο ίδιος ότι μπορεί να πραγματοποιήσει. Όσον αφορά τώρα την πρόσβαση για την αντιμετώπιση του καρκίνου του πνεύμωνα, έχουμε την κλασική θωρακοτομή και έχουμε και τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές που είναι η θωρακοσκόπηση και η ρομποτική τεχνική. Αυτό που τη συνδέει τις ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές, όπως προείπαμε, είναι η απουσία διαστολής
του μεσοπλευρίου διαστήματος και η πραγματοποίηση του συνόλου της επέμβασης διαμέσου του ενδοσκοπίου. Υπάρχουν αρκετές παραλλαγές, τόσο και της θωρακοτομής, όσο και των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Δεν θα επεκταθούμε σε αυτά. Αυτό που είναι σημαντικό να κρατήσουμε είναι ότι όλες αυτές οι παραλλαγές είναι απλά εργαλεία στα χέρια του θωρακοχειρουργού και το καλύτερο από αυτά είναι αυτό που γνωρίζει καλά ο θωρακοχειρουργός να πραγματοποιεί. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές δεν είναι ο αυτοσκοπός στην θεραπεία του καρκίνου του πνεύμονα. Αυτοσκοπός είναι η πλήρης ογκολογική εξαίρεση με τις αρχές που είπαμε προηγουμένως, την ανατομική δηλαδή εκτομή και τον λεμφαδενικό καθαρισμό και πολύ πολύ σημαντικό ταυτόχρονα η ασφάλεια του ασθενούς, η αποφυγή διαγχειρητικών συμβαμάτων και κατ' επέκταση η πρόκληση μετεγχειρητικών προβλημάτων που θα θέσουν σε κίνδυνο την ανάρρωση του ασθενούς μας. Παρ' όλα αυτά, πληθώρα, δεκάδες, εκατοντάδες πλέον μελέτες και πολλές μεταναλύσεις έχουν δείξει ότι ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές προτιμώνται γιατί έχουν αρκετά πλεονεκτήματα για τον ασθενή των ίδιων, κυρίως στη φάση της μετεγχειρητικής του ανάρρωσης. Μικρότερη διάρκεια νοσηλείας, ομαλότερη ανάρρωση, λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος καθώς είναι μικρότερο το χειρουργικό τραύμα, μικρότερη πιθανότητα μετεγχειρητικών λοιμώξεων, ενώ συνέχεια αποδεικνύεται ότι το ογκολογικό αποτέλεσμα είναι το ίδιο είτε το χειρουργείο πραγματοποιηθεί ανοιχτά είτε ελάχιστα επεμβατικά. Όλες αυτές οι μελέτες ήταν αναδρομικές και έχουμε, ξαναλέω, πολλές μεταναλύσεις που αποδεικνύουν αυτά τα πλεονεκτήματα των ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών. Μία τυχεοποιημένη μελέτη μεγάλη, η οποία δημοσιεύτηκε πέρσι, που συνέκρινε την θωρακοσκόπικη λοβεκτομή με την ανοιχτή λοβεκτομή, η μόνη διαφορά που βρήκε ανάμεσα στις δύο τεχνικές είναι την ποιότητα ζωής του ασθενούς, η οποία για τις πρώτες εβδομάδες είναι σημαντικά βελτιωμένη με τις θωρακοσκοπικές, όταν κάνουμε θωρακοσκοπικές εκτομές, σε σύγκριση με τη θωρακοτομή. Η ποιότητα ζωής του ασθενούς ουσιαστικά μετά από 3-6 μήνες επανέρχεται στα ίδια επίπεδα και ο ασθενής είτε έχει κάνει ανοιχτό είτε ενδοσκοπικό χειρουργείο, είναι το ένα και το αυτό. Συγκρίνοντας τώρα λίγο και τις θωρακοσκοπικές με τις ρομποτικές τεχνικές, να πούμε εν συντομία ότι η θωρακοσκόπηση υπερέχει στο κόστος, στη διαθεσιμότητα, δεν υπάρχουν ακόμα τόσες πολλές ρομποτικές κονσόλες σε όλα τα κέντρα, στην απτική ανατροφοδότηση, ο χειρουργός δηλαδή καταλαβαίνει στα χέρια του την αντίσταση που βρίσκουν τα εργαλεία του στον ιστό, κάτι που δεν υπάρχει ακόμα στα ρομποτικά μας συστήματα, και στην αμεσότητα διαχείρισης της διεγχειρητικής αιμορραγίας. Ένα άλλο πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των θωρακοσκοπικών τεχνικών είναι ότι ο χειρουργός έχει τη δυνατότητα να ψηλαφίσει το πνεύμονα, κάτι το οποίο δεν είναι δυνατόν όταν πραγματοποιούνται ρομποτικές χειρουργικές επεμβάσεις. Με τον τρόπο αυτό, ένας αδιάγνωστος όζος, ο οποίος είναι ύποπτος, για τον οποίο δεν έχουμε προεγχειρητική διάγνωση, μπορεί να ψηλαφιθεί από τον θωρακοχειρουργό, να εκταμεί με μια σφινοειδή εκτομή και να σταλεί ταχεία βιοψία. Αυτό είναι λίγο αρκετά πιο δύσκολο να γίνει, γίνεται με τις ρομποτικές τεχνικές, αλλά είναι αρκετά πιο δύσκολο και χρειάζεται και προεγχειρητικό μαρκάρισμα και γενικά προτιμάται να πραγματοποιείται θωρακοσκοπικά. Η ρομποτική τεχνική που υπερέχει στην ευκολία του λεμφαδενικού καθαρισμού, δηλαδή για το χειρουργό, το θωρακοχειρουργό είναι πιο εύκολο να πραγματοποιήσει λεμφαδενικό καθαρισμό με το ρομπότ παρά με τις θωρακοσκοπικές τεχνικές. Αυτό δεν σημαίνει ότι με τη ρομποτική τεχνική βγάζουν περισσότερους λεμφαδένες. Απλά ο χειρουργός μπορεί να το πραγματοποιήσει πιο εύκολα. Κυρίως εξαρτάται από την πίστη του χειρουργού στο πόσο σημαντικός είναι ο λεμφαδενικός καθαρισμός, είτε πραγματοποιείται ρομποτικά είτε θωρακοσκοπικά. Και βέβαια η καμπύλη εκμάθηση στη ρομποτική τεχνική είναι πιο εύκολη σε σχέση με την θωρακοσκόπηση. Και οι δύο μέθοδοι, και το ρομπότ και η θωρακοσκόπηση, το VATS, είναι συγκρίσιμες όσον αφορά στην μακροπρόθεσμη ογκολογική αποτελεσματικότητά τους, καθώς και στην μετεγχειρητική εμπειρία του ασθενούς και στην επακόλουθη ποιότητα ζωής του μετά το εξιτήριο από το νοσοκομείο. Έτσι, συμπερασματικά, όπως είπαμε, προτεραιότητά μας είναι η αφαίρεση της βλάβης, σεβόμενη τις ογκολογικές αρχές. Είναι οι ίδιες αρχές που είπαμε,
πλήρης εκτομή εντός υγιών ορίων. Τα παροχετευτικά λεμφαγιακά μας δίκτυα, πάρα πολύ σημαντικό. Άρα χρειαζόμαστε μια ανατομική εκτομή και όχι μια απλή σφινοειδή εκτομή. Ο όρος τμηματεκτομή θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπως είναι και όχι να λέμε ότι τμηματεκτομή και τυπική τμηματεκτομή. Δεν υπάρχει τυπική τμηματεκτομή. Τμηματεκτομή είναι μία και είναι ένα ανατομικό χειρουργείο που φτάνει μέχρι την πύλη και, και περιλαμβάνει τα λεμφαγιακά δίκτυα του τμήματος στο οποίο, το οποίο αφαιρείται κατά τη διάρκεια του χειρουργείου. Και επίσης, πολύ σημαντικό, η αφαίρεση των λεμφαδένων. Υπάρχουν καθορισμένα κριτήρια για το ποιοι λεμφαδένες θα πρέπει να αφαιρούνται. Και σε γενικές γραμμές υπάρχει τάση να πιστεύετε ότι όσο περισσότεροι λεμφαδένες βγαίνουν, τόσο καλύτερο για τον ασθενή, κυρίως για προγνωστικούς λόγους και όχι τόσο για θεραπευτικούς. Είπαμε ότι οι ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές έχουν τα πλεονεκτήματα λόγω του μικρότερου ιστικού τραύματος και της διατήρησης αρχιτεκτονικής του θωρακικού τυχώματος. Είναι γνωστά και πολυγραμμένα αυτά τα αποτελέσματα. Τα διαχειρητικά συμβάματα και η μετατροπή σε ανοιχτό χειρουργείο, ο διεθνής μέσος όρος είναι περίπου στο 5-6%, δηλαδή περίπου ένας στους 20 ασθενείς που θα ξεκινήσει να κάνει ένα ελάχιστο επεμβατικό χειρουργείο θα μετατραπεί σε ανοιχτό και αυτό οφείλεται είτε σε αιμορραγίες είτε σε εκτεταμένες συμφύσεις, όπως είπαμε και προηγουμένως. Και οι δύο τεχνικές, και η θωρακοσκόπηση και η ρομποτική τεχνική προς το παρόν είναι, θεωρούνται ισοδύναμες και άρα το τι εφαρμόζεται εξαρτάται από τι ξέρει καλά ο χειρουργός αν κάνει. Και βέβαια η εκπαίδευση και η χειρουργική πείρα που έχει συσσωρεύσει ένας θωρακοχειρουργός του επιτρέπει να κάνει όλο και περισσότερα βήματα, να λαμβάνει όλο και πιο δύσκολες επεμβάσεις με όγκους που πιθανώς πλησιάζουν στην πνευμονική πύλη, που υπάρχει λεμφαδενοπάθεια της πνευμονικής πύλης μετά από εισαγωγική χημειοθεραπεία. Όλα αυτά προϋποθέτουν μια πείρα προκειμένου ο ασθενής να εξέλθει από το χειρουργείο καταρχάς με τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια. Σας ευχαριστώ πολύ. Ακούσαμε πάρα πολύ παραστατικά και από την κυρία Τσαγκούλη πώς γίνεται η διάγνωση και πόσο σημαντικός είναι ο ρόλος του πνευμονολόγου σε όλη την πορεία του νοσήματος του καρκίνου του πνεύμονα και πώς γίνεται η θεραπεία στα αρχικά στάδια. Ο καρκίνος του πνεύμονα όμως από την αρχή του είναι ένα συστηματικό νόσημα όπως θα δούμε παρακάτω. Άρα δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να μην χρειαστεί σε κάποια φάση στην πορεία του αρρώστου να πάρει κάποιο είδους συστηματική θεραπεία, άλλοτε θεραπευτική, άλλοτε ανακουφιστική για τα συμπτώματά του. Η συστηματική θεραπεία στον καρκίνο του πνεύμονα τα τελευταία χρόνια έχει μεγάλη εξέλιξη, ακολουθεί την εξέλιξη της τεχνολογίας και της ανάπτυξης νέων θεραπευτικών στρατηγικών και βλέπετε πώς από κάτω από 3% πριν τη δεκαετία του 80 έχουμε φτάσει τουλάχιστον το 30% των ασθενών μας να έχουν μια μακροχρόνια επιβίωση. Αυτό οφείλεται πρώτα απ' όλα στο ότι μελετήσαμε καλύτερα τη βιολογία του καρκίνου και καταλάβαμε ότι στην καρδιά της καρκινογένεσης βρίσκονται οι γενετικές αλλαγές, είτε μεταλλάξεις, είτε αναδιάταξη των γονιδίων, είτε πολλαπλασιασμός, ορισμένες από τις οποίες, όχι όλες, ορισμένες από τις οποίες, αρκούν από μόνες τους, είναι αυτά που ονομάζουμε driver mutations, αρκούν από μόνα τους να μετατρέψουν ένα υγιές κύτταρο σε ένα καρκινικό. Και βλέπετε πόσες πολλές είναι αυτού του είδους οι μεταλλάξεις οι οποίες θα μπορούσαν να στοχευθούν. Εδώ βλέπετε τις πιο συχνές, με το EGFR να είναι την πιο συχνή. Βλέπετε ότι μπορεί να είναι περισσότερες από μία και υπάρχουν μια σειρά από φάρμακα τα οποία σε κάθε μετάλλαξη μπορούν να χρησιμοποιηθούν με αποτελεσματικότητα και να καταστήλουν για μεγάλο χρονικό διάστημα τον κλόνο εκείνο του καρκίνου του πνεύμονα που ελέγχεται από την αντίστοιχη μετάλλαξη. Το δεύτερο μεγάλο βήμα που άλλαξε την φυσική πορεία του νοσήματος είναι η ανοσοθεραπεία. Βλέπετε εδώ το pembrolizumab που είναι ένα από τα καθιερωμένα ανοσοθεραπευτικά φάρμακα τα οποία μπλοκάρουν τους υποδοχείς του PD-1 στο καρκινικό κύτταρο στο οποίο συνδέεται το TAF λεμφοκύτταρο και έτσι ρυθμίζουμε εν είδη διακόπτη πόσο ισχυρή θα είναι η ανοσολογική απάντηση
Βλέπετε λοιπόν ότι πετυχαίνουν μακροχρόνιες πενταετής επιβιώσεις σχεδόν στο 32% των αρρώστων με πάρα πολύ ισχυρό hazard ratio. Ένα δεύτερο φάρμακο με παρόμοια αποτελέσματα είναι το atezolizumab, αντίστοιχη η επιβίωση στα 3 χρόνια που έχει μελετηθεί. Αφού χρησιμοποιήθηκε με επιτυχία ένα νοσοθεραπευτικό τροποποιητικό φάρμακο, το οποίο αλλάζει τη συμπεριφορά του ενοσοποιητικού συστήματος, λογικό ήταν γιατί να μην χρησιμοποιήσουμε 2 φάρμακα για 2 διακόπτες. Έτσι, επιπλέον του PD-L1 του Ligand, του ενός δηλαδή διακόπτη, χρησιμοποιήθηκε και το CTL4, ένας άλλος διακόπτης των τάφλεφων κυτάρων που ενεργοποιείται και ο συνδυασμός έδειξε πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. 2 φάρμακα σημαίνει περισσότερη τοξικότητα, αλλά σίγουρα τα 2 ήταν καλύτερα από το 1 και καλύτερα από τη χημειοθεραπεία. Η ανοσοθεραπεία έχει χρησιμοποιηθεί μαζί με τη χημειοθεραπεία επίσης σε ομάδες ασθενών, σε πλακώδες και σε μη πλακώδες, και φαίνεται ότι και εκεί έχει καλά αποτελέσματα. Κύριος λόγος του να χρησιμοποιήσεις και τη χημειοθεραπεία και να μην αποφύγεις τη χημειοθεραπεία με την ανοσοθεραπεία μόνη της είναι γιατί η ανοσοθεραπεία, ειδικά τους πρώτους μήνες, φαίνεται να καθυστερεί να έχει ανταπόκριση μέχρι το ανοσοποιητικό σύστημα να μπορέσει να πάρει μπροστά, αν επιτρέπεται αυτή η έκφραση. Γι' αυτό το λόγο ο συνδυασμός με χημειοθεραπεία από την αρχή έχει αρκετά καλά αποτελέσματα. Και πάλι ένα άλλο ανοσοθεραπευτικό σε σχέση με τη χημειοθεραπεία. Αφού λοιπόν δώσαμε χημειοθεραπεία και ανοσοθεραπεία μαζί, το επόμενο βήμα ήταν γιατί να μην δώσουμε τη χημειοθεραπεία μόνο τους λίγους πρώτους μήνες, 2-3 μήνες, όπου υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, η οποία καθυστέρηση θα δείτε ότι εδώ περιγράφεται με καμπύλες που πέφτουν η μία πάνω στην άλλη, και να μην δώσουμε μετά μόνο το συνδυασμό της ανοσοθεραπείας. Στην ουσία δηλαδή 2 χημειοθεραπευτικά και 2 ανοσοθεραπευτικά φάρμακα. Αρκετά πολύπλοκος συνδυασμός, πετυχημένος όμως συνδυασμός με μακροχρόνιες επιβιώσεις όπως βλέπετε. Το πρόβλημά μας είναι ότι δεν ανταποκρίνονται όλοι οι ασθενείς στην ανοσοθεραπεία και δεν έχουμε αξιόπιστο δείκτη για να ξέρουμε εκ των προτέρων ποιοι είναι αυτοί που ανταποκρίνονται. Η ανίχνευση του υποδοχεία PD-L1 στα καρκινικά κύτταρα και στα τάφλεμφο λεμφοκύτταρα σε δείγμα ιστού φαίνεται να είναι ένας δείκτης, όχι όμως σημαντικός, αφού και αυτοί που έχουν τον υποδοχεία σε πάνω από 50% και αυτοί που έχουν σε 1 με 50%, αλλά και ορισμένοι από αυτούς που έχουν αρνητικό το δείχτη, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο ανταποκρίνονται στην ανοσοθεραπεία. Άρα δεν είναι ένας ασφαλής δείκτης για να στερήσουμε τους αρρώστους μας από την ανοσοθεραπεία. Σας παρουσίασα διάφορες στρατηγικές και διάφορα φάρμακα ανοσοθεραπείας που μπλοκάρουν αυτό το διακόπτη. Και βέβαια η ερώτηση είναι ποιο είναι το καλύτερο και ποιο πρέπει να διαλέξουμε. Δεν επιτρέπεται να γίνεται σύγκριση μεταξύ μελετών, cross-trial comparison, γι' αυτό το κοριτσάκι έχει κλειστά τα μάτια του και κάνει ματάκι, αλλά αν τις δείτε δεν είναι και μεγάλες και ουσιαστικές οι διαφορές. Και αν δείτε πάλι την πενταετή ή την τριετή αντίστοιχα ανταπόκριση, τα ποσοστά είναι ακριβώς τα ίδια. Δεν φαίνεται να υπάρχει μεγάλη διαφορά. Στην τοξικότητα δεν υπάρχει διαφορά ως προς τη συχνότητα, υπάρχει όμως διαφορετικά ως προς το είδος, ως προς την ποιότητα της τοξικότητας, και εκεί ίσως είναι που θα πρέπει να εξατομικεύεται η απόφαση ανάλογα με το ποιον ασθενή έχουμε μπροστά μας για να αποφασίσουμε ποια είναι η σωστή στρατηγική, ποια είναι η σωστή επιλογή με βάση τις ιδιαιτερότητες, τη συνοσηρότητα αλλά και την εμπειρία του τμήματος που παρακολουθεί τον άρρωστο. Πάρα πολύ καλά μας είπε ο κύριος Τουφεξιάν ότι η χειρουργική είναι η κατεξοχήν θεραπεία στα αρχικά στάδια, 1α, 1β μέχρι και 3α. Παρόλα αυτά, ακόμη και οι άρρωστοι που χειρουργούνται επιτυχώς, ένα ποσοστό που ανάλογα με το στάδιο ξεκινάει από 20% και φτάνει στο 60%, τελικά πεθαίνουν από τον καρκίνο. Που σημαίνει ότι και εδώ υπάρχει μία ανάγκη επιπλέον θεραπείας. Θεραπείας που πρέπει να αντιμετωπίσει τη συστηματική νόσο, γιατί όπως είπαμε, καρκινικά κύτταρα υπάρχουν στην περιφέρεια σχεδόν σε όλα τα στάδια. Η χημειοθεραπεία δοκιμάστηκε και δοκιμάστηκε με καλά αποτελέσματα
έχει προσφέρει μια πενταετή επιβίωση της τάξης του 5,4%, το οποίο αν σας φαίνεται μικρό, είναι ακριβώς το ποσοστό με το οποίο καθιερώθηκε η επικουρική θεραπεία, δηλαδή η θεραπεία, η χημειοθεραπεία μετά το χειρουργείο, στον καρκίνο του μαστού. Είναι πολύ σημαντικό γιατί η χημειοθεραπεία μετά το χειρουργείο μειώνει τους θανάτους από καρκίνο του πνεύμονα κατά 7%, αλλά όμως αυξάνει τους καρκίνους από άλλη αιτία κατά 1,4%. Αυτό είναι ένα παράδοξο το οποίο δεν έχει πλήρη εξήγηση. Φαίνεται όμως ότι η εξήγηση είναι ότι δίνοντας τους αρρώστους μας παραπάνω χρόνια ζωής από τον καρκίνο του πνεύμονα, επειδή είναι επιβαρημένοι άρρωστοι, βαρύς καπνιστές που συνήθως έχουν και καρδιαγγειακά, έχουν στεφανία νόσου, έχουν χαπ, δίνουμε χρόνο στα άλλα νοσήματα να κάνουν, να επιβαρύνουν τον άρρωστο και να οδηγήσουν στο θάνατο. Ο τρόπος του να δώσει περιεγχειρητικά θεραπεία, δηλαδή πριν ή μετά το χειρουργείο, έχει να αξιολογηθεί με βάση την αποτελεσματικότητα, το κόστος και την ασφάλειά του. Υπάρχει δηλαδή η στρατηγική να δώσεις και πριν, να δώσεις και μετά. Τα επιχειρήματα του να δώσεις πριν είναι ότι έχεις πολύ γρήγορη ανταπόκριση. Ίσως αυτός θα ήταν ο καλύτερος τρόπος για να αναπτύσσονται καινούργια φάρμακα. Δίνουμε ένα φάρμακο πριν από το χειρουργείο για ένα μήνα, δύο, και αμέσως μετά βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια στο χειρουργείο και στο παθολογοανατομικό παρασκεύασμα αν είχε όφελος ή όχι. Οι άρρωστοι είναι πιο πειθαρχημένοι, έχουν λιγότερη τοξικότητα, είναι πιθανόν να γίνει, να κατέβει το στάδιο της νόσου και με αυτόν τον τρόπο να γίνει πιο καλό, πιο εύκολο το έργο του χειρουργού και πιο μικρό το χειρουργείο, ενώ τα επιχειρήματα του να δώσεις τη θεραπεία μετά το χειρουργείο, που είναι και ο κανόνας, είναι αυτό που συνήθως γίνεται, είναι γιατί δεν καθυστερεί στο χειρουργείο και υπάρχει, πέραν του ψυχολογικού, του να πάμε όσο πιο γρήγορα μπορούμε να βγάλουμε αυτό το κακό πράγμα από μέσα μας, υπάρχει και ο κίνδυνος ο άρρωστος να σου χειροτερέψει και να χάσει το παράθυρο του χειρουργείου. Δεν έχει τον κίνδυνο να οδηγηθεί σε χειρουργείο από επιπλοκές της θεραπείας, όπως είναι η θρομοπαινία παραδείγματος χάρη. Έχεις τη δυνατότητα να είσαι πιο ελαστικός μετεγχειρητικά στους χρόνους και φυσικά έχεις καλύτερο και πιο μακροχρόνιο αποτέλεσμα στον έλεγχο της συστηματικής νόσου. Η ανοσοθεραπεία λοιπόν χορηγήθηκε προεγχειρητικά σε ασθενείς που είχαν το δείκτη PD-L1 πάνω από 1%. Είχε πραγματικά πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Χορηγήθηκε μόνο για 2 κύκλους, για 2 μήνες, και είχε σημαντική ανταπόκριση που ήταν ακόμη μεγαλύτερη σε αυτούς που ο δείκτης ήταν πάνω από 50%. Η ανταπόκριση έφτασε μέχρι σημείου. Τα περιστατικά τα οποία ήταν μετεγχειρητικά να μειωθούν σημαντικά, να κατέβει το στάδιο και να φυσικά δεν έχουμε ακόμα φτάσει σε συνολική επιβίωση. Αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι το μεγαλύτερο όφελος το έχουν οι άρρωστοι που έχουν score PD-L1 πάνω από 50%. Το hazard ratio είναι κάτω από 5, είναι πάρα πολύ. Θα έλεγα ότι για αυτούς τους αρρώστους σταδίου 2 και 3α δεν είναι ηθικό πια να οδηγούνται στο χειρουργείο. Είναι πλήρως τεκμηριωμένο το όφελος της θεραπείας πριν από το χειρουργείο. Και για το λόγο αυτό έγινε προσπάθεια να χορηγηθεί η ανοσοθεραπεία μαζί με χημειοθεραπεία, μήπως πετύχουμε περισσότερα πράγματα. Δεν πετύχαμε πολύ περισσότερα πράγματα, όμως μάθαμε πάρα πολλά. Πρώτα απ' όλα, αυτή η μελέτη έβαλε σαν primary endpoint, σαν κύριο στόχο της, την πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση. Δηλαδή, με 2 κύκλους θεραπείας να εξαφανιστεί τελείως παθολογοανατομικά ο καρκίνος. Και όσο και αν αυτό φαίνεται εξωφρενικό, ήταν σημαντικό και συνέβη σε μεγάλο αριθμό αρρώστων. Ο μεγάλος φόβος και η αγωνία μιας τέτοιας αρκετά επιθετικής προεγχειρητικής θεραπείας είναι ότι ο χειρουργός θα δυσκολευτεί μετά και δεν θα μπορέσει να χειρουργήσει λόγω της τοξικότητας. Ευτυχώς αυτό δεν συνέβη, κανένα χειρουργείο δεν καθυστέρησε, κανένα χειρουργείο δεν είχε περισσότερες επιλογές. Μάλιστα, οι άρρωστοι που κάνανε τη θεραπεία, που εδώ φαίνονται με την πράσινη μπάρα, είχαν πολύ πιο καλή ποιότητα ζωής και χειρουργικά συμβάματα αφού είχαν πάρει τη θεραπεία. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό των αρρώστων έκανε λοβεκτομή αντί για πνευμονεκτομή μετά από την θεραπεία, άρα είναι ουσιαστικό το όφελος και μακροχρόνια για τον άρρωστο, εφόσον έκανε μικρότερο κομμάτι.
Και φαίνεται να υπάρχει ένα τρέντ προς την βελτίωση της συνολικής επιβίωσης, το οποίο βεβαίως θέλει χρόνο για να φανεί. Σίγουρα όμως υπάρχει ένα τρέντ προς το να μην έχεις events όπως είναι η τοπική υποτροπή ή η απομακρυσμένη υποτροπή. Αυτή η μελέτη είχε ταυτόχρονα και μέτρηση του κυκλοφορούντος DNA του καρκίνου στο αίμα και φάνηκε ότι η θεραπεία πριν από το χειρουργείο μειώνει σημαντικά μέχρι και μηδενισμού το DNA που κυκλοφορεί στο αίμα, το οποίο υπάρχει σε όλα τα στάδια, άλλη μια απόδειξη ότι εξ αρχής μιλάμε για ένα συστηματικό νόσημο. Όσο δε για το ποσοστό το οποίο είχε πλήρη παθολογοανατομική ανταπόκριση, αυτό έφτασε στο 24% σε σχέση με 2% με τη χημειοθεραπεία μόνο. Δηλαδή ένας στους 4 αρρώστους που έκανε 2 κύκλους χημειοθεραπείας μαζί με ανοσοθεραπεία, όταν οδηγήθηκε στο χειρουργείο, ο καρκίνος είχε μόνο νέκρωση. Νομίζω ότι αυτό είναι εντυπωσιακό και βεβαίως αυτό σχετίζεται σαφέστατα με τον όγκο, με τους λεμφαδένες, με την πλήρη σταδιοποίηση. Σας κούρασα με πολλά νούμερα, με πολλές τεχνικές. Αυτό που θα ήθελα να μείνει σαν συμπέρασμα είναι ότι πλέον γίνεται όλο και πιο περίπλοκη η στρατηγική αντιμετώπιση του καρκίνου σε όλα τα στάδια. Σε κανένα στάδιο μία στρατηγική δεν είναι μονόδρομος. Και αυτό είναι καλό. Είναι καλό στη ζωή μας να έχουμε επιλογές και για τους εαυτούς μας αλλά και για τους αρρώστους μας. Και για να διαλέγουμε ποια είναι η πιο σωστή επιλογή, πρέπει να δουλεύουμε όλοι μαζί. Η ογκολογία εδώ και πολύ καιρό έχει πάψει να είναι one man show. Είναι μία διεπιστημονική επιλογή, είναι μία συζήτηση η οποία πρέπει να περιλαμβάνει όλους, το είπαν και οι προηγούμενοι ομιλητές, σαφώς τον πνευμονολόγο και τον χειρουργό, αλλά και τον ενδοσκόπο και τον επεμβατικό ακτινολόγο και τον παθολογοανατόμο και τον μοριακό βιολόγο τώρα πια και τον ακτινοθεραπευτή. Και γι' αυτό το λόγο θα καλέσω τους δύο συναδέλφους να έρθουν για να απαντήσουμε σε ερωτήσεις, την κυρία Τσαγκούλη και τον κύριο Τουφεξιάν. Να μην ξεχνάτε όμως ότι 9 στους 10 αρρώστους με καρκίνο πνεύμονα απόκτησαν αυτό το νόσημα επειδή κάπνιζαν. Και μην χάνετε ποτέ την ευκαιρία για οποιοδήποτε λόγο έρχεται κάποιος στο γραφείο σας να εξοδεύετε 2 λεπτά να τον ρωτάτε αν καπνίζει και να τον πείθετε ή να προσπαθείτε να τον πείσετε να το διακόψει. Σας ευχαριστώ πολύ. Ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τζαγκούλη για την αξονική θώρακα χαμηλής δόσης. Εάν αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί, σε ποιους πρέπει να χρησιμοποιείται, πόσο συχνά, εάν βοηθάει στο να προλάβουμε έγκαιρα τη διάγνωση και γενικά ποια θα έπρεπε να είναι στην καθημερινή πρακτική η χρήση της. Η αξονική τομογραφία θώρακα χαμηλής ακτινοβολίας, σύμφωνα με όλες τις μελέτες των τελευταίων ετών, φαίνεται ότι είναι η κατάλληλη εξέταση για τον προσυμπτωματικό έλεγχο. Οι άνθρωποι που θα λάβουν μέρος σε αυτό το πρόγραμμα, υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική. Ποιοι μπορούν να λάβουν μέρος, ποιες σε ποιο ηλικιακό γκρουπ και τι καπνιστικές συνήθειες έχουν, καθώς και επιβαρυντικούς παράγοντες. Το πόσο συχνά μπορεί να γίνεται αυτή η εξέταση, πάλι είναι σε ερευνητικό στάδιο. Τα τελευταία δεδομένα μας λένε ότι πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο στους συγκεκριμένους ασθενείς, ανθρώπους ηλικίας από 55 μέχρι 80 στην Αμερική, καπνιστική συνήθεια πάνω από 30 παγίες και να μην έχουν διακόψει το κάπνισμα για 15 χρόνια. Σας τα λέω εν συντομία. Αυτά μάλλον είναι τα κριτήρια τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη low dose. Φαίνεται από τις μελέτες αυτές που έχουν γίνει τόσο στην Ευρώπη όσο και στην Αμερική ότι προλαμβάνεται αυτή η θανατηφόρος νόσος με μια αύξηση του ποσοστού επιβίωσης στο 20%, που μέχρι στιγμής δεν υπήρχε κάποια εξέταση που να δίνει αυτό το αποτέλεσμα. Προλαμβάνεται. Θα έλεγα διαγνώσκεται. Διαγνώσκεται νωρίς. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Τουφεξιάν, ποιες είναι οι πιο συχνές παρενέργειες από μια τέτοια επέμβαση, ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους σε σχέση με την ανοιχτή, και τι να περιμένει ο άρρωστος ή ο οικογενειακός γιατρός σε σχέση με ένα τέτοιο χειρουργείο. Όπως είπαμε και στην παρουσίασή μας, τα προβλήματα που προκύπτουν με τα εγχειρητικά οφείλονται πρώτον στην αφαίρεση του πνευμονικού παραχύματος, είτε αυτό είναι ένας λοβός, είτε είναι δύο λοβοί, είτε ολόκληρος πνεύμονας, οφείλονται στις συνοσηρότητες του ασθενού, στα προϋπάρχοντα προβλήματα. Περισσότεροι ασθενείς έχουν χρόνια αναπνευστικά νοσήματα.
καθώς και σε επιδράσεις του χειρουργικού στρες πάνω στο καρδιαγιακό τους σύστημα. Το σημαντικότερο πρόβλημα μετά από τα χειρουργία αυτά, είτε είναι ανοιχτά, είτε λιγότερο αν είναι ενδοσκοπικά, είναι ο μεταχειρητικός πόνος. Ο πόνος οφείλεται και στο χειρουργικό τραύμα, αλλά οφείλεται πάρα πολύ σε μεγάλο βαθμό και στον ερεθισμό του τυχωματικού ή πεζοκότα. Για να το πω λίγο διαφορετικά, αν υπήρχε ένας μαγικός τρόπος να κάνει κάποιος το χειρουργείο χωρίς καμία παρέμβαση στο εξωτερικό θωρακικό τείχωμα και αφαιρούσε με κάποιο τρόπο τον πνεύμονα χωρίς να κάνει κανένα χτιστικό τραύμα από έξω, πάλι ο ασθενής θα πόναγε. Απλά θα πόναγε λίγο λιγότερο. Έχει παρατηρηθεί ότι ο πόνος με τα εγχειρητικά είναι τελείως διαφορετικός στους ανθρώπους που κάναν το ίδιο χειρουργείο στον ίδιο χειρουργό. Προφανώς λοιπόν δεν έχει να κάνει με την τεχνική. Είναι ιδιοσυγκρασιακό, γιατί κάθε ασθενής πονάει διαφορετικά. Σε μεγάλο βαθμό. Σε μεγάλο βαθμό είναι ιδιοσυγκρασιακός. Δυστυχώς λόγω του πόνου προκύπτει σημαντικό χειρουργικό στρες και μια επιβάρυνση από τη συμπαθητικοτονία του καρδιαγιακού συστήματος. Και πολύ, πολύ πιο σημαντικό, ο ασθενής δεν αναπνέει και δεν βύχει συστηματικά και αποτελεσματικά, με αποτέλεσμα να προκαλούνται η δεύτερη συχνότερη, το δεύτερο συχνότερο πρόβλημα από τα χειρουργία αυτά, η λοιμώξη του αναπνευστικού μετά το χειρουργείο. Συνήθως εμφανίζονται δεύτερη με τρίτη μεταχειρητική ημέρα. Τις περισσότερες φορές, στην συντριπτική πλειοψηφία των αρρώστων, δεν είναι θανατηφόρες, αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 5% των ασθενών που θα αναπτύξουν λοίμωξη του αναπνευστικού μετά το χειρουργείο, που μπορεί και να καταλήξει. Γι' αυτό είναι πάρα, πάρα πολύ σημαντικό από τη μηδέν μέρα, ακόμα και από το απόγευμα του χειρουργείου, ο ασθενής να μπορεί να κινητοποιηθεί, να αναπνεύσει ελεύθερα, να βήξει ελεύθερα. Για να το πετύχουμε αυτό θέλει καλή αντιμετώπιση του πόνου. Ο πόνος είναι λιγότερος με τις ελάχιστες επεμβατικές τεχνικές και ως εκ τούτου μικρότερη και η πιθανότητα για τα υπόλοιπα που πρόκειται. Με βάση όσα είπε ο κύριος Τοφεξιάν, υπάρχει ρόλος για τον πνευμονολόγο ώστε να ετοιμάσει τον ασθενή προεγχειρητικά για ένα καλύτερο χειρουργείο? Μπορεί να έστω και για λίγες μέρες να κάνει κάτι ο πνευμονολόγος για να βελτιώσει προσωρινά την αναπνευστική λειτουργία? Υπάρχει. Μπορεί να βοηθήσει όσον αφορά τη χρόνια προφυλακτική πνευμονοπάθεια που συνήθως έχουμε, με αντίστοιχη αγωγή, είτε με συμπνώμενα φάρμακα, είτε με αναπνευστική ψυχοθεραπεία, που είναι πάρα πολύ σημαντική και είναι ένας τρόπος ζωής για τους ανθρώπους που έχουν αναπνευστικά νοσήματα. Έτσι ώστε να μπορεί, αν γίνεται, για να ακολουθήσουν τις συμβουλές μας, να έχουν όσο το δυνατόν λιγότερες εκκλήσεις για να μπορέσουν να οδηγηθούν και με καλύτερη αναπνευστική λειτουργία, για να μπορέσουν να οδηγηθούν στο χειρουργείο με ασφάλεια. Με αυτές τις ερωτήσεις θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ όλους. Δεν ξέρω. Εγώ να ευχαριστήσω τον καθηγητή, τον κύριο Συρίγο, και τους συνεργάτες για τις πολύ υψηλού επίπεδου παρουσιάσεις και να κάνω μια γενικότερη τύπου ερώτηση. Με την πανδημία COVID η προσοχή μας έχει στραφεί στο πνεύμονα και αντίστοιχα γίνονται πολύ περισσότερες διαγνωστικές εξετάσεις, τραξονικές κλπ. Έχει αυτό επηρεάσει και τον αριθμό και το στάδιο στο οποίο διαγνώσκεται το καρκίνο πνεύμονα? Η ογκολογία είναι μια, όπως όλα τα χρόνια νοσήματα, η ογκολογία επίσης είναι ένα από τα νοσήματα που υποφέραν πάρα πολύ κατά τη διάρκεια της πανδημίας, διότι τόσο λόγω του αποκλεισμού του κοινωνικού που υπήρχε, τόσο του ότι οι υπηρεσίες υγείας είχαν στραφεί σε άλλες προτεραιότητες, αλλά και λόγω του φόβου των ασθενών, πολλές εξετάσεις που είχαν προγραμματιστεί δεν γίνανε ή γίνανε καθυστερημένα. Με αποτέλεσμα να δούμε μια πολύ μεγάλη πτώση αυτό το δύο χρόνια στη διάγνωση καρκίνων, που όμως τώρα τους βλέπουμε και μάλιστα σε πιο προχωρημένα στάδια. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει υπολογίσει ότι στην επόμενη πενταετία η συνολική θνητότητα από τον καρκίνο θα αυξηθεί κατά 10 με 14% λόγω της πανδημίας, λόγω καθυστερημένων διαγνώσεων. Αυτό γενικά για όλους τους καρκίνους. Ειδικά για τον καρκίνο του πνεύμονα έχουμε επιπλέον φαινόμενα. Πρώτα απ' όλα, οι ασθενείς με καρκίνο πνεύμονα δεν είχαν μεγαλύτερο κίνδυνο να νοσήσουν. Τους προστατεύαμε, κάναμε τα πάντα. Δεν υπήρχε λόγος. Δεύτερον, πάρα πολλοί καρκίνοι διαγνώστηκαν με αφορμή την πανδημία, επειδή οι γιατροί τους ήταν πάρα πολύ προσεκτικοί, μέσα σε μια κακή, μαύρη, χάλια ακτινογραφία ή αξονική μπορέσαν να διαγνώσουν ένα συμπαγή όζο, γιατί ζητήσαν follow-up και έχουν διαγνωστεί καρκίνη σε αρχικό στάδιο. Είναι σημαντικό αυτό και πρέπει να το λέμε. Και δεύτερον, μάθαμε
βάζουμε τώρα την τεχνητή νοημοσύνη με αφορμή την πανδημία να κάνει περίπου τη δουλειά που κάνουν με τους όζους και με τον καρκίνο του πνεύμονα στον καρκίνο του μαστού και στις μαστογραφίες, να κάνουν τις διαγνώσεις. Και νομίζω ότι η ογκολογία και ειδικά ο καρκίνος του πνεύμονα έχει πολλά να ωφεληθεί από την τεχνολογία που αναπτύχθηκε κατά τη διάρκεια της πανδημίας. Με αυτή την ερώτηση θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την προσοχή σας που μας ακούσατε και κυρίως για την εξαιρετική τιμή του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ιατρικού Κέντρου Αθηνών και κυρίως του καθηγητή του κ. Λιάπη να μας συμπεριλάβει στο πρόγραμμά του. Σας ευχαριστούμε πολύ.